ως και στρατόπεδα αντί εμβολιαστών νοσούντων. Έχουμε δει, το είχα προαναγγείλει από πέρυσι και ήδη συμβαίνει και σε μέρος που ήμουν πρόπερση. Εν τω μεταξύ, αλλού έχουμε ισχυρότατους φόρους να εφαρμόζονται κατά των αντιεμβολιαστών, τα κινήματα να μην σταματάνε για την ελευθερία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι κυβερνήσεις, η μια της άλλης, να ακολουθεί την πτώση. Και εδώ οι τεχνοκράτες να είναι πανέτοιμοι, ποιος τελικά θα είναι ο ενδιάμεσος πρωθυπουργός, ποιος θα είναι αυτός που θα είναι αρεστός και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούγονται πολλά. Μητσοτάκη, φαίνεται να μην βγάζεις χειμώνα άλλο και μα ούτε και φθινόπωρο να σε βρίσκει, λένε άλλοι. Ίσως παρέλθει ένεκα τουρισμού ήρεμο το καλοκαίρι, αλλά ακούγεται το όνομα του κυρίου Στουρνάρα για ηγέτη της τεχνοκρατικής κυβέρνησης. Έχει ήδη τις αναφορές του κάνει ότι δεν απορροφήθηκαν τα κονδύλια και επισημαίνει που και πώς και πώς ακριβώς το επιθυμούσε ή το επιθυμούσε η Κομισιόν. Και έχουμε να τίνει και ένα χέρι βοηθείας να προτείνει στον Τέος Χουλιαράκη, προ ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί δεν βλέπει να ανέρχεται η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση πλέον και του έχει προτείνει, λέγεται, να είναι σύμβουλος στην Τράπεζα Ελλάδος και στην εσωτερικότητά μας βρίθουν τα σκάνδαλα. Είπαμε, είμαστε το μόνο κράτος που δεν λαμβάνουμε ούτε για αποζημιώσεις Γερμανών τίποτα, ούτε κάνουμε λόγο για αποζημιώσεις από Νοβάρτης, ενώ κατάφερε και η κεφαλογρά της Αμερικής 350 εκατομμύρια να λάβει. Τώρα τι είπε, το σκέφτηκε και κάτι θα κάνει ο Πλεύρης? Ποιος? Ο χείριστος υγείας υπουργός. Μην επεκταθώ στις διρεκτίβες που αναλύω εκάστοτε. Γνωρίζετε άπαντες πλέον τι γίνεται, αλλά μπορεί στην Αυστρία τα πράγματα να είναι για τους αντιεμβολιαστές άσχημα. Αλλά στην Ελβετία έχουμε δημοψήφισμα. Είναι η χώρα που για οτιδήποτε κάνει, διεξάγει τα δημοψηφίσματα δημοκρατικότατη, διότι και ο πρόεδρός της εκεί κυκλοφορεί με το τρόλεϊ στην τελευταία θέση, δεν αλλάζει ποτέ το νόμισμα, δεν αλλάζουν οι νόμοι. Αυτά ξέρω εγώ από όταν την πρώτο επισκέφθηκα το 4 και το 3. Εντάξει, πόσες παρασάγκες ευρισκόμεθα εμείς μακράν. Και όλο κόβουν και ράβουν εκλογικούς νόμους εδώ. Τρεις φορές έκανε εκλογές ο πατήρ Μητσοτάκης, ένεκ αυτών των τερτυπιών. Βάλτε το σε εισαγωγικά όπως θέλετε. Σημασία έχει ότι τη θύρα εκείνη δεν την περνάς, όσο και ο λαός να σε λαχτάρα, γιατί εγώ υπήρξα δύο φορές πρώτη υποψήφια βουλευτής ανάμεσα σε 7 άνδρες και ο δεύτερος με 250 τουλάχιστον ψήφους διαφορά ο πιστέν μου, και αφαιρέθηκα όταν η έδρα με κλειστά τα μάτια χωρίς να έκανα κάτι, γιατί είχα φτάσει 7,5% τη Μεσσηνία, πέφτε μια έδρα εκεί και αφήρεσαν το όνομα Καράμπελα Θεοδώρα.
ήταν εντολές προς τον κύριο Καρατζαφέρη να αυτή δεν αυτή τον πατέρα της και υπουργούς από φοιτήτρια προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον τους και θα αφήσει εσένα όταν θα τους λες στη Βουλή πρέπει εκείνο να ψηφίσεις. Και τέθηκε ένα σε Πασόκ και ένα αποσύρωμα ακόμη ήλθε τρίτος. Η έδρα όμως δεν χάνεται δι' αυτούς έτσι όπως τον εκλογικό νόμο έχουν. Συντάξει και οδείς αντιδρά στους νομομαθείς, τους δημοκρατικότερους της δημοκρατίας, των πατέρων εκεί, των έθνων πατέρων. Χάνεις εδώ τη θέση, την παίζεις με τα υπόλοιπα κάπου αλλού και όλοι ευχαριστημένοι, αλλά έχεις γλιτώσει από ένα σκαθάρι. Με το 285 της Μεσσηνίας είχα χίλιες και πλέον ψήφους στην Καλαμάτα. Μα και με τον Άδωνη που γνώρισα είχα υπερβεί τους χιλίους χωρίς να μου αφήσουν να κάνω προεκλογική εκστρατεία. Δούλευα ως δημοσιογράφος, ενώ έπρεπε να έχω παραιτηθεί. Εντάξει, δεν φαινώ. Πολλά. Κάποιοι πλήστε τα ξέρετε, γιατί και στην Αθήνα όσες φορές ασχολήθηκα έχω υπερβεί τη χιλιάδα. Αλλά έρχονται μετά, αν τους ξεφύγει κάποιος ή αρχηγοί, μπορούμε σε δύο διαμερίσματα να πάρουμε έδρα. Διαλέγουμε εκεί, διαλέγει εκεί που είναι άγριος ο βουλευτής του και ίσως να μην τον υπακούσει. Και όχι αυτόν που είχε τις μικρό ο λιγότερες ψήφους, αλλά αυτόν που έχει μανία. Και ξέρετε τώρα, θυμάστε με ένα μικρότερο κόμμα τι είχε γίνει. Λοιπόν, ακούγεται ο κύριος Τουνάρας για τεχνοκρατών κυβέρνηση στην Ελλάδα. Είδαμε τον δήμαρχο Ηλίας να κηρύττει persona non grata τον άλλον, τον Δούκα της Λακωνίας, η Λακωνία, μια ζωή, Νέα Δημοκρατία, άπαντες το γνωρίζουνε. Αλλά τι λέει ο άνθρωπος, ο δυστυχής δήμαρχος εκεί, εντάξει, σε εισαγωγικά, βάλτε το, τα 200 εκατομμύρια που πήγαν για τους πυρόπληκτους της Ηλίας, ε? Και ο αδίστακτος Μητσοτάκης έχει αρχίσει και ξυλώνει τους καραμαλικούς. Δεν ξέρω, θα έρθει και η σειρά των Σαμαρικών. Είδαμε. Και αφού φίλο δεν κουνιέται στην Ελλάδα, στην Ελβετία, για να το διευκρινίσω, έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ψήφοι για να επιτύχουν. Και τώρα που μιλάω ίσως να είναι υπεραρκετές από ό,τι πληροφορούμε για να γίνει το δημοψήφισμα, να διεξαχθεί ούτως ώστε να έχει την ελευθερία να μην έχει κοινωνικούς περιορισμούς ούτε στην υγεία ούτε σε οτιδήποτε άλλο ένας που δεν θέλει να επέμβουν υποχρεωτικά στο σώμα του στα περί εμβολιασμού και θα έχουμε δημοψήφισμα γι' αυτό μακάρι. Να γινόταν και εδώ, φανταστείτε, να μου πείτε τι αποτέλεσμα θα περιμένετε αν διεξάγει το δημοψήφισμα. Συν της άλλης, στον Καναδά φόρος εισφοράς υγείας. Κρατήστε το, γιατί άμα τα ακούσει ο Μητσοτάκης θα το εφαρμόσει πάρα αυτά. Είναι πρώτος στα αρνητικά, είναι πρώτο παιδί που θέλει να παίρνει άριστα. Έχω εξηγήσει από πού ορμόμενος και εις ποιους θέλει να είναι άριστος. Και τώρα είναι αδίστακτος στο συνάφι των Ιθινόντων της Ελλάδας, γιατί τρελάθηκε που πίπτουν τα αδέλφια του ανά τον κόσμο. Και να σας πω και κάτι άλλο, στο Siem Reap βρέθηκα το 19 Αύγουστο και Σεπτέμβριο, Καμπότζη, Βιετνάμ, ζούγκλες και άλλα,
Λάος, συγκεκριμένα το Siem Reap είναι στην Καμπότζη. Είναι μια Πελοπόννησος ναή. Βρίσκεται και ο Angkor Wat, ο μεγαλύτερος βουδιστικός ναός του κόσμου. Εκεί λοιπόν αρρώστησε ένας με κορονοϊό, από κορονοϊό και τον εισήγαγαν απάραυτα σε ένα στρατόπεδο, γιατί ήταν ετέως αθλητικός χώρος, είχε πρόχειρα επιπλωθεί με κουφώματα από πόρτες από παράθυρα ξύλινα που έπαιζαν το ρόλο κρεβατιού μαζί με την αραβωνιαστικιά του. Από ό,τι θυμούμαι στα social media που το κράτησα ως είδηση, Ευρωπαίος, νομίζω Ολλανδός, και του επέτρεψαν να έχει το τεστ 2 ημερόνυχτα πριν να ξανακάνει άλλο ένα και μετέπειτα να διέλθει του στρατοπέδου αυτού για να επιτύχει την απελευθέρωσή του, θα έλεγα. Εγώ έχω αναφερθεί σε κάτι τέτοια πρώτη-πρώτη στην Ελλάδα, γιατί τα είχαν σκεφτεί και τα πρότειναν 2 κρατήδια στη Γερμανία. Το είχα ρεπορτάζ.